Ξεσκονίζω εποχές, πλησιάζουν οι γιορτές, είναι η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου Στηρίζω που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μικρό θεατρικό κείμενο της Δήμητρας Πυργελή, κάλαντα από το Μουσικό Σχολείο, χορευτικά με το Παιδικό Τμήμα του Συλλόγου Μικρασιατών, ενώ συμμετέχουν επίσης η Παιδική Χοροδία του Κέντρου Σταύρος Χαλιορής. Θέλουμε απλά να δείξουμε ότι υπάρχει αυτός ο Σύλλογος. Ότι αυτά τα παιδιά ζουν ανάμεσά μας. Και είναι μια χριστουγεννιάτικη γιορτή. Είναι μια χριστουγεννιάτικη, χριστουγεννιάτικη γιορτή. Τι μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος? Ο κόσμος θα έχει ένα μικρό θεατρικό που θα κάνουν τα παιδιά. Και ευχαριστούμε και την κυρία Δήμητρα Πυργελή που το έγραψε ειδικά για μας και ειδικά για τα παιδιά αυτά. Θα είναι η κοινωνική χοροδία από το κοινωνικό κέντρο του Σταύρου Χαλιορή. Θα είναι το μουσικό σχολείο. Θα είναι το Art Club που θα ντύσουν όλη αυτή την, πιστεύω, όμορφη γιορτή που θα γίνει. Είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο? Πρώτη φορά που θα γίνει στην Ξάνθη. Στην ουσία είναι τρίτη φορά. Τις δύο προηγούμενες γινόταν στο Πολιτιστικό Κέντρο Πηγαδίων. Φέτος απλά είπαμε λίγο να δείξουμε το σύλλογο και να δώσουμε χαρά σε αυτά τα παιδιά. Και βέβαια να πούμε λίγο και για τη συγκέντρωση των τροφίμων, αυτό που λέτε ουσιαστικά και κάτω στην πρόσκληση όσον αφορά στις άπορες οικογένειες. Δώστε μας λίγο κάποιες διευκρινήσεις σχετικά, ναι, με αυτό. Προτιμήσαμε να μην βάλουμε είσοδο, ώστε να μπορέσει να έρθει ο κόσμος πιο εύκολα. Απλά, αν μπορεί, όποιος μπορεί, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, να φέρουν κάποια τρόφιμα, τα οποία θα δοθούν μετά στο Δήμο. Και ο Δήμος πιστεύω ότι, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει και θα τα δώσει σε άπορες οικογένειες στο νομό μας. Ωραία, οπότε λοιπόν όποιος θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει τη γιορτή. Ναι. Κάνετε ένα γενικό κάλεσμα για το Σάββατο. Πού θα είναι η γιορτή? Εδώ στο Δημοτικό Αμφιθέατρο θα είναι. Είναι 6 ώρα το απόγευμα. Πιστεύω να, αν και είμαστε άπειροι σε αυτά, είναι η πρώτη. Πιστεύω να πάμε καλά. Πιστεύω να έρθει και ο κόσμος και να αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά. Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του Συλλόγου, ο Άγιος Βασίλης θα έρθει με δώρα για όλα τα παιδιά. Πρόκειται για μια σημαντική οργάνωση του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με κινητικά και νοητικά προβλήματα της Ξάνθης, με στόχο να διασκεδάσει αλλά και να συμπαρασταθεί στις άπορες οικογένειες της πόλης.